για τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάμε να δούμε τον Άρη Σαλβάνο. Είναι μαζί του είναι και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννακός, είναι μαζί του. Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Καλημέρα Άρη, καλημέρα κύριε Γιαννακέ. Με ένα μόνο στοιχείο θα σας παραδώσω τον καλεσμένο Γιώργο. Ναι. Μας είπε ο κύριος Γιαννάκος προηγουμένως ότι στην Αθήνα έχουν μείνει κενές μόνο 27 ΜΕΘ, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο 16. Ο καλεσμένος δικός σας, κύριε Γιαννάκο. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκο, χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, η κατάσταση είναι οριακή. Αντέχει. Και μακάρι με το γενικό απαγορευτικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Κύριε Παπαδάκη, να πω το εξής. Το lockdown είναι αναπόφευκτο, θα πρέπει να γίνει, γιατί δυστυχώς δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε καλύτερα το σύστημα και στο επίπεδο της πρόληψης με περισσότερα τεστ, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τους ασυμπτωματικούς και να τους απομονώσουμε, αλλά και με καλύτερη νοσοκομιακή περίθαλψη. 23.000 τεστ γίνανε προχθές, κύριε Γιαννακέ. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα είναι ανεπαρκέστατες. Ακούστε με, στην Θεσσαλονίκη οι κενές κλίνες μεθ αυτή τη στιγμή είναι 16. Δόθηκαν καινούργια κρεβάτια το Σαββατοκύριακο, νοσοκομεία που είχαν γενικές μεθ μετατράπηκαν σε μεθ κορονοϊού και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο γεμίσανε. Παράδειγμα το νοσοκομείο Γεννηματάς. Ήταν γενική μεθ, μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική μεθ οι ασθενείς και μέσα σε ένα 24ωρο γέμισαν τα 10 κρεβάτια. Κάτι άλλο σημαντικό, ο αριθμός που ακούμε ότι είναι μεθ, δηλαδή όσοι είναι μέσα στη μεθ, εμείς ακούμε για διασωληνωμένους. Το σύνολο των διασωληνωμένων ακούμε ή το σύνολο όσων είναι στη μεθ. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα σε μία μεθ 30 και να είναι μόνο 5 οι διασωληνωμένοι και να ακούμε μόνο αυτούς. Ακούστε με, παράδειγμα εδώ στον Ευαγγελισμό που είμαστε τώρα. Χθες το απόγευμα υπήρχαν 26 στη μεθ στα 28 κρεβάτια που διαθέτει. Οι 12 ήταν πολύ σοβαρά περιστατικά μέσα στη μεθ. Κάλυπταν κρεβάτι χωρίς να είναι διασωληνωμένοι. Δεν είναι απαραίτητο όσοι είναι στη ΜΕΘ να είναι διασωληνωμένοι. Και τώρα, στην πρώτη φάση, αυτό θέλω να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, είχαμε τα νοσοκομεία αναφοράς, εκεί νοσηλευόνταν οι ασθενείς και υπήρχε και υποστήριξη από ΜΕΘ. Τώρα, όλα τα νοσοκομεία έχουν αναπτύξει κλινικές, τα οποία όμως δεν διαθέτουν μεθ. Και βλέπουμε αρκετούς θανάτους, 23 ανακοινώθηκαν χτες από τον Ιωδή, ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Ακούστε λίγο, κύριε Γιαννακέ. Κάνατε μία δήλωση η οποία έλεγε ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε Μπέργαμο. Αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι ήδη μάλλον επιλέγουν ασθενείς. Ισχύει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα? Αυτό λέω. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Διαψεύδεται βέβαια, λοιπόν, αυτό από το... Υπάρχουν νοσοκομεία λοιπόν που νοσηλεύουν περιστατικά χωρίς να διαθέτουν μεθ. Χθες ανακοινώθηκαν 23 θάνατοι από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν σε νοσοκομεία τα οποία δεν διαθέτουν μεθ. Δύο στην Κοζάνη, δύο στη Δράμα, στην Παμακάριστο, στο Ιπποκράτειο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Τα διαψεύδει λοιπόν αυτά το Υπουργείο? Τα νοσοκομεία όμως, διέθεταν μεθ, ότι θα έπρεπε να διασωληνωθούν οι περισσότεροι από αυτούς και ξέρω, να μπουν στη μεθ και να δώσουν τη μάχη για τη ζωή με καλύτερο όρο. Δεν ξέρει κανείς αν θα ζούσαν, αλλά θα υπήρχε καλύτερη πιθανότητα για τη ζωή του. Ακούστε μας λίγο. Το Υπουργείο το διαψεύδει ότι γίνεται επιλογή ασθενών? Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο. Α, εδώ έχουμε φτάσει. Εγώ θα σας πω το εξής. Σήμερα νοσηλεύονται 1.500 περιστατικά στα δημόσια νοσοκομεία. Πολλοί έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι ηλικιωμένοι που θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται ή στο όριο της διασωλήνωσης, αλλά μέσα σε μεθ. Και δεν βρίσκονται. Πώς είναι δυνατόν με τόσα λίγα κρεβάτια που διαθέτουμε, 270 είναι τα κρεβάτια μέσα και που λειτουργούν, πρόεδρε, για κορονοϊό, σε άλλες που είναι καλυμμένα. Πρόεδρε, θα μεταφέρονται και ασθενείς σε άλλες περιφέρειες ή μεταφέρονται ήδη? Διότι ήδη και αυτό γίνει αυτό. Ασφαλώς και μεταφέρονται. Ασφαλώς, γιατί όχι υπάρχουν νοσοκομεία πόλεις, τα οποία δεν διαθέτουν μεθ. Η Κοζάνη, παράδειγμα, μεταφέρει τα περιστατικά στο ΑΧΕΠΑ και στο Παπα-Νικολάου. Η Δράμα τα μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς οι μεθ δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Άρα πώς θα μεταφερθούν οι ηλικιωμένοι ασθενείς που πάσχουν? Θα έχουμε ανάσχεση αυτής της τραγικής κατάστασης που μας περιγράφεται, της δύσκολης κατάστασης που μας περιγράφεται, με το γενικό απαγορευτικό. Να ευχαριστήσουμε τον